Έξω. Βασίλη, σε παρακαλώ. Εγώ σε παρακαλώ. Αρκετά ανέχτηκα εδώ μέσα να παριστάνω το γκομπάρ σου όλων σας. Από εδώ και πέρα αναλαμβάνω εγώ. Αρκετά τράβηξε αυτή η ιστορία, το καταλαβαίνετε. Δεν έχω καμία πρόθεση από εδώ και στο εξής να καταρακώσω το κύριο της αστυνομίας, ούτε να γίνω το εξυλαστήριο θύμα. Γι' αυτό λοιπόν, Μαριάννα, πες μου πού κρύβεται αυτό το κάθαρμα ο αδερφός σου. Μαριάννα, μίλα λοιπόν για να τελειώνουμε, το καταλαβαίνεις. Δεν θέλω να μου πεις αν έχεις κάποια επαφή μαζί του, γιατί αυτό ήδη το ξέρω. Όπως ξέρω επίσης ότι εσύ τον έκρυβες στην καρσονιέρα που έχετε. Όπως ξέρω ότι εσύ πούλησες τα κοσμήματά σου και τη βέρα σου για να του δώσεις τα λεφτά και να βγάλει το πλαστό διαβατήριο. Αυτό όμως που δεν ξέρεις εσύ είναι ότι αν δεν μου μιλήσεις γρήγορα και δεν μου πεις που κρύβεται, θα γεράσεις τη φυλακή. Θα με αναγκάσεις να ξεχάσω ότι είσαι φίλη μου. Θα ξεχάσω ότι σε αγαπώ. Θα ξεχάσω ότι είσαι γυναίκα του πρώτου υπαρχηγού της αστυνομίας και θα σε παραπέμψω στην εισαγγελία για υπόθαλψη εγκληματία. Και ξέρεις πότε θα βγεις από τη φυλακή, Μαριάννα? Όταν ο γιος σου θα έχει εγγόνια. Γι' αυτό λοιπόν, για να μην χάνουμε χρόνο, πες μου, πού κρύβεται ο αδελφός σου? Ή δεν θέλεις να μου πεις? Σας είπα, δεν ξέρω πόσες φορές πρωτοπώ, πόσες φορές! Μίλα, που να σε πάρει και να σε σηκώσει, μίλα, τα ξέρουν όλα, τους τα είπα εγώ. Μίλα, μίλα, πες μας που βρίσκεται αυτός, γιατί αν καταφέρει και ξεφύγει θα είναι πολύ αργά για όλους μας. Για το Θεό, θες να γεράσεις τη φυλακή? Πες μου, πού κρύβεται? Αυτό το κτίνο σκότωσε έναν άνθρωπο. Πάτε, μιλάτε στο και τηλέφωνο. Και έναν άλλο τον άφησε ανάπηρο. Από κινητό ή από σταθερό. Σε δύο παιδιά ορφανά, τι θες, να διαλύσουμε το σπίτι μας για χάρη? Μίλα, Μαριάννα. Αυτό θέλεις να καταλήξεις τη φυλακή και μένα μου πώς σκοπεύει να διαφύγει. Μίλα λοιπόν. Μίλα, Μαριάννα. Τόνι! Τόνι! Εντάξει, τα παραδέχομαι όλα. Εντάξει, Βασίλη, εγώ τον έκρυβα. Στην καρσονιέρα εγώ τον έκρυβα και τον φρόντιζα πίσω από την πλάτη του Στάρθη. Εγώ πούλησα τα χρυσαφικά μου, πούλησα τη μέρα μου για να τον σώσω, για να του δώσω λεφτά να διαφύγει έξω από την Ελλάδα. Εγώ τα έκανα όλα, εγώ τα έκανα όλα. Εντάξει, εγώ τα έκανα, αλλά μην με τρελαίνετε άλλο, φτάνει, μην με τρελαίνετε άλλο. Εγώ τα έκανα όλα. Γιατί απειλούσε να σκοτώσει τον άνθρωπο και το παιδί μου. Εσείς δεν το ξέρετε, εγώ ήξερα τι ήταν ικανός να κάνει, το ήξερα ότι μπορούσε να το κάνει. Εσένα το έκανα. Και πάνω απ' όλα για το παιδί θα το βάλεις αυτό μέσα στο ξέρω κεφαλό σου. Πες μου πού κρύβεται. Λυπάμαι, ρε Βασίλη, αλλά δεν μπορώ. Τι είπες? Μαριάννα, τρελάθηκες? Ναι, να τρελάθηκα. Τρελάθηκα. Αλλά δεν έχω τρελαθεί τώρα. Έχω τρελαθεί εδώ και χρόνια. Νομίζω ότι είναι εύκολο να ζω ξέροντας εδώ και χρόνια. Ότι κάποια στιγμή θα μου πούνε ότι ο αδερφός μου τράκαρε με μια σφαίρα και πέθανε, γιατί το ξέρω ότι θα μου το πούν κάποτε. Το ξέρω, με αυτό ζωές θα μπορούσε να ζήσει με αυτό. Δεν θα τρελενώσουν αν ο Νάκος ήταν σαν τον Σταύρο. Το ξέρω, ρε, ότι είναι ένα κτίνος, το ξέρω ότι είναι δολοφόνος, τον σχένω με το μισό. Είναι ένας εφιάλτης, γι' αυτό ήθελα να φύγει από τη ζωή μου αυτός ο εφιάλτης. Ο Βασίλη είναι και αίμα μου. Δυστυχώς μας γέννησε η ίδια μάνα. Δεν μπορώ να γίνω εγώ αιτία να πάει ισόβια στη φυλακή. Δεν μπορώ να γίνω εγώ αιτία να σκοτωθεί. Δεν μπορώ να τραβήξω εγώ τη σκανδάλη, γιατί αυτό το απαγορεύει η φύση. Το κατάλαβες? Εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Δεν μπορώ. Εμπρός. Ποιος είσαι? Ο άντρας της? Γιατί κάτι τέτοιο μου θυμίζει η ηλίθια φωνή σου. Ναι, σωστά το κατάλαβες. Σωστά κατάλαβες αυτή την ηλίθια φωνή. Είμαι ο υποστράτηγος Θεοχάρης. Και αυτή η ηλίθια φωνή, όπου να είναι αυτές τις μέρες, θα σε ανακρίνει και θα σε στείλει στη φυλακή. Να σε απίσεις εκεί μέσα για πάντα, αλήτη! Αυτό είναι αδύνατον. Δεν προλαβαίνεις πια. Δεν το κατάλαβα αυτό? Είναι απλό ηλίθιε. Μόλις πέρασα τα ελληνικά σύνορα και σε λίγο θα πετάω για μια χώρα πολύ μακρινή, όπου δεν θα με φτάνει το χέρι σου. Γιατί δεν έχει σύμβαση για έκδοση καταζητούμενων στην Ελλάδα. Ακούσέ με. Θέλω να πεις στην αδερφή μου, στην αγαπημένη μου αδερφή, χίλια ευχαριστώ για τη βοήθειά της. Να της πεις ακόμα ότι τη θαυμάζω, γιατί βρήκε το κουράγιο να βάλει το αδελφικό αίμα και τους νόμους της φύσης πάνω από τους δικούς σας νόμους. Τα ακούσες? Όσο για σένα,
Σ' αποχαιρετάω με λύπη γιατί δεν μου δόθηκε η ευκαιρία να την αφήσω χείρα την αδερφούλα μου. Αντίο λοιπόν. Και να τα πεις στην αδερφή μου όλα αυτά που σου είπα. Την πόρτα, Ελένα. Αυτός ήταν έτσι. Έφυγε. Ναι. Και τώρα μένω εγώ και εκείνη να πληρώσουμε για τα εγκλήματα αυτού του αλήτη. Εγώ και εκείνη.